Μάνα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνα τα σημάδια που μας δείχνουν ότι σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Γιατί συνήθως όταν έχουμε αυτοκίνητο, είμαστε συναισθηματικά δεμένοι και δεμένες μαζί του. Ειδικά αν το έχουμε για αρκετά χρόνια και έχουμε αρκετές αναμνήσεις με αυτό, πείτε με κι εσείς αν το νιώθετε, αλλά εγώ σίγουρα έχω αρχίσει να το νιώθω αυτό το πράγμα για το σουζουκάκι μου. Αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, πάντα μετράνε και οι οικονομικοί λόγοι, για να το κρατήσουμε λιγάκι παραπάνω πέρα από τους συναισθηματικούς. Τα παραπάνω λοιπόν και άλλα πολλά μπορεί να μας αποτρέπουν από το να προχωρήσουμε σε αλλαγή, αλλά σήμερα θα δούμε τα σημάδια που φωνάζουν πως ήρθε πλέον η ώρα. Πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε? Πρέπει, παιδιά, να δούμε αυτό το βίντεο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Πρέπει να μένουμε ασφαλείς. Πάμε λοιπόν να τα δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε, όπως να πούμε, ένα τεράστιο ευχαριστώ το χορηγό του σημερινού βίντεο, την πλατφόρμα της Anytime, καθώς μας προσφέρει πλήθος επιλογών ασφάλισης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αυτό σας το λέω γιατί ξέρετε πόση έρευνα κάνω και ξέρετε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ασφαλίζομαι στην Anytime αν όντως δεν ήταν οι καλύτερες τιμές, με τις καλύτερες αντίστοιχες παροχές. Και πλέον, μάλιστα, μπορούμε να διαλέξουμε την ασφάλειά μας πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά από το online site της εταιρείας. Διαλέγουμε ασφάλεια από αυτοκίνητο έως και ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και για ηλεκτρονικές απάτες και ασφάλειες για τα ταξίδια μας και διάφορες άλλες επιλογές για εμάς. Και μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα, παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Όπως λοιπόν σχεδόν όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και τα αυτοκίνητα έχουν ημερομηνία λήξης. Ευτυχώς βέβαια είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αντέχουν για αρκετά χρόνια. Και ευτυχώς, καθώς η αγορά αυτοκινήτου, είτε καινούριου είτε μεταχειρισμένου, κοστίζει ακριβά. Και επίσης ευτυχώς είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε παιδιά να μας δίνουν συγκεκριμένα σημάδια ως προς το πότε ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε ώστε να παραμένουμε ασφαλείς. Γιατί η ασφάλεια είναι το α και το ω στο αυτοκίνητο, παιδιά. Να τα βρώσω τα λεφτά και τις οικονομίες και τις επενδύσεις. Μας, αν παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματος στον δρόμο. Όχι. Οπότε πάμε να δούμε τα σημάδια. Πρώτο σημάδι, συχνές βλάβες υψηλού κόστου. Μετά από ένα σημείο, λόγω φυσικής φθοράς, το αυτοκίνητο αρχίζει να εμφανίζει πολλές και συχνές βλάβες. Εκεί που θα μας εμφάνιζε λοιπόν προβλήματα μία στο τόσο, πλέον μας εμφανίζει κάθε μήνα ή δίμηνο, και όλο κάτι χαλάει και σιγά σιγά αυτές οι βλάβες θα γίνονται όλο πιο σοβαρές και θα κοστίζουν όλο και περισσότερο. Το κόστος συντήρησης, δηλαδή ως σύνολο, πλέον έχει γίνει πολύ ακριβό για το αυτοκίνητό μας. Εδώ μια χρήσιμη συμβουλή που βοηθάει για να το παρατηρούμε αυτό το πράγμα είναι να κρατάμε αρχείο με ό,τι πληρώνουμε για το αυτοκίνητό μας σε επισκευές. Δεν μιλάμε για σέρβις, καύσιμα, λάστιχα και τέλη, που και αυτά πρέπει να τα κρατάμε σε μια λίστα και να γνωρίζουμε προφανώς ακριβώς πόσο δίνουμε για το αυτοκίνητό μας. Πρέπει να έχουμε ιδέα πόσο μας κοστίζει το αμάξι, αλλά εδώ μιλάμε για ζημιές. Έτσι, στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ένα άθροισμα και μια διαίρεση, δια 12, και θα δούμε πόσο μας κοστίζει το αυτοκίνητό μας για συντήρηση το μήνα. Έτσι θα ξέρουμε ποιο από το αμάξι μας είναι ζημιάρικο και ποιο όχι, και σε ποιο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση, γιατί καλύτερα τελικά να κάνουμε ένα έξοδο μεγάλο, ναι, αλλά να πάρουμε ένα νέο το οποίο θα είναι πιο ασφαλές, παρά να πληρώνουμε αυτό το παλιό και μη ασφαλές χρυσάφι. Δεύτερο σημάδι που πρέπει να βλέπουμε είναι η υψηλή κατανάλωση. Όπως είναι λογικό, ένα πιο παλιό αμάξι έχει μεγαλύτερη κατανάλωση σε καύσιμο από ότι ένα καινούριο. Τα καινούργια αμάξια έχουν αρκετές έξυπνες λειτουργίες και συστήματα για να εξοικονομούν καύσιμα, αλλά και να μας συστήνει κάποιες ενέργειες ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Όπως για παράδειγμα, ίσως την πίεση των ελαστικών μας ή το cruise control που μας επιτρέπει μέσα σε άλλα να διατηρούμε σταθερή ταχύτητα και μειωμένες στροφές. Και άρα πιο χαμηλή κατανάλωση. Ακόμα σε καινούργια αυτοκίνητα μπορούμε να βρούμε υβριδικά μοντέλα, αυτοκίνητα με κινητήρες υγρά αερίου ή φυσικού αερίου ή και πλήρως ηλεκτρικά, ώστε η κατανάλωση σε καύσιμα να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Στα πιο παλιά μοντέλα, κάτι τέτοιο δεν είναι δυστυχώς εφικτό. Και ίσα-ίσα στα πιο παλιά αυτοκίνητα δεν είναι στις προτεραιότητες των κατασκευαστών η χαμηλή κατανάλωση. Κάτι που δυστυχώς έχει πολύ μεγάλο κόστος όταν τα χρησιμοποιούμε σήμερα, που βενζίνη είναι στο 1,85 το λίτρο. Τώρα, το τρίτο σημάδι που πρέπει να προσέχουμε σε αυτοκίνητο και ξέρουμε ότι πλέον πρέπει να το αλλάξουμε είναι ο περιορισμός της κίνησης. Ένα ακόμα αποτέλεσμα του σχεδιασμού των πιο παλιών αυτοκινήτων, χωρίς οι κατασκευαστές να σκέφτονται ουσιαστικά το περιβάλλον, είναι πως έχουν υψηλούς ρήπους. Μάλιστα, πλέον απαγορεύεται η κυκλοφορία ρηπογόνων οχημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα, στον δακτύλιο της Αθήνας. Ναι, μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό, αλλά στο κέντρο της Αθήνας απαγορεύονται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, με ορισμένες εξαιρέσεις όμως για τους μόνιμους κατοίκους, τα ιατρικά οχήματα και κάποια άλλα οχήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ειδική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, πάντα, αλλιώς το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Τώρα, το τέταρτο σημάδι είναι η μεταπολιτική αξία. Γιατί ένας ακόμα λόγος για να αλλάξουν αυτοκίνητο είναι η δυνατότητα πώλησής του σε καλή τιμή. Όσο περνούν τα χρόνια, ένα αυτοκίνητο χάνει την αξία του και συγκεκριμένα περίπου 10% της αγοραστικής του αξίας το χρόνο. Άρα, μια καλή επιλογή, εφόσον έχουμε πάρει απόφαση ότι θα το αποχωριστούμε, είναι να το πουλήσουμε σε μια στιγμή που δεν θα έχει χάσει ακόμα πολύ από την αξία του και έτσι θα μειώσει έστω σε ένα ποσοστό
αυτό, το ποσό που θα πρέπει να δώσουμε για την αγορά του νέου αυτοκινήτου μας. Τώρα, νούμερο 5. Ασφάλεια τις μετακινήσεις. Είναι το τελευταίο και πιο σημαντικό, παιδιά, η ασφάλεια που προσφέρει ένα αυτοκίνητο στις μετακινήσεις μας. Όταν ένα αμάξι χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια, είναι θέμα χρόνου να προκύψουν προβλήματα. Για παράδειγμα, κανείς και καμιά από εμάς δεν θα ήθελε ένα παλιό αμάξι να του χαλάσει κάπου στην ερημιά ή σε ένα ταξίδι ή να μείνει από φρένα ή από συμπλέκτη ή από μηχανή. Αλλά δυστυχώς, όσες ικανότητες και καλή φροντίδα και αν του δείχνουμε, από ένα σημείο και μετά η κατάσταση είναι μία αναστρέψη. Αν μας συμβεί τώρα κάποια τέτοια ζημιά, πέρα από τις ικανότητές μας και τα αντανακλαστικά μας, τίποτε άλλο δεν μας προστατεύει από ένα ατύχημα. Τα πιο καινούργια αυτοκίνητα όμως υπάρχουν πολλά συστήματα και νέες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, κάμερες, αυτόματα φρεναρίσματα, που μπορούν να αποτρέψουν ένα ατύχημα ή να το κάνουν σαφώς μικρότερο σε ένταση. Πάντως, παιδιά, για να κλείσουμε και όμορφο το σημερινό βίντεο, γιατί αυτά ήταν τα σημάδια που πρέπει να ελέγχουμε, στο σημερινό χορηγό του βίντεο, την Anytime, μπορούμε να βρούμε αρκετά πακέτα κάλυψης, με αρκετές επιλογές είτε έχουμε παλιό είτε έχουμε καινούριο αυτοκίνητο, είτε ηλεκτρικό, σε πολύ προσιτές τιμές και μάλιστα με τη διαδικασία να είναι πολύ πολύ εύκολη, αφού μπορούμε να κάνουμε πλέον την ασφάλειά μας μέσα σε λίγα λεπτά, μόνοι μας από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Είδαμε λοιπόν, παιδιά, πως όσο πολύ και αν μας αρέσει το αυτοκινητάκι μας, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να το αλλάξουμε για το καλό της τσέπης μας, του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για την ασφάλειά μας. Η ασφάλεια στις μετακινήσεις μας θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο πάντα για την επιλογή ενός αυτοκινήτου ή την αλλαγή αυτού. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Anytime που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τέτοια θέματα που βοηθάνε έμπρακτα όλους και όλες εμάς. Και ελπίζω με αυτό το βίντεο να πήραμε κάποιες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν για να πάρουμε τις καλύτερες επιλογές για εμάς. Αυτά από εμένα για σήμερα. Αναμένω ερωτήσεις για όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.